πολλές φορές οι άνθρωποι σκεφτόμαστε τι θα πούμε εμείς, δεν ακούμε τι μας λέει ο άνθρωπος απέναντί μας. Εμείς σκεφτόμαστε άλλα, αυτός μας λέει άλλα. Στο τέλος όταν τελειώνει, του λέω άλλα που σκεφτόμουν πριν να μου πει αυτά που. Σας μπέρδεψα. Αλλά κάπως έτσι. Μπερδευτικό. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά του λέμε στο τέλος αυτό που σκεφτόμασταν πριν ακούσουμε αυτό που θέλαμε να μας πει. Ωραία. Λοιπόν, Ελευθερία μου, θέλω να μου πεις ένα πρόβλημά σου και εγώ θα σας ζήψω τώρα την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, το ότι πραγματικά θέλω να ακούσω τον άνθρωπο μέσα από την καρδιά μου. Όχι απλά να πω, ναι, πες με το πρόβλημά σου. Ωραία, θα σας ζήξω πραγματικά την ενσυναίσθηση. Δεν πειράζει, προτιμώ να είναι αληθινό, αλλά πες ένα φανταστικό. Ναι, είναι πολλά. Ωραία, πες ένα φανταστικό που είναι πιο εύκολο τότε. Α, οκ. Okay. Ένας κύριος, ναι. Ο οποίος μετακόμισε, ναι, ναι. Είχε να μετεί ένα χρόνο. Okay. Και ο σκύλος μου έχει πάθει κρίση από τον ναι. Και μιλάω με το κτηνίατρο και δεν ξέρω τι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Έλα να σου πω, αύριο έχει ένα αγώνα εδώ μεταξύ που ήθελα να παρακολουθήσω. Okay. Θέλετε να δούμε λίγο την ενσυναίσθηση πάλι, πώς είναι πραγματικά. Για πες το ίδιο πρόβλημα. Ο ίδιος κύριος μου που είχε να δει ένα χρόνο και έπαθε άγχος αποχωρισμού με τον κτηνίατρο. Και δεν ξέρω ή να μείνει ή να φύγει τώρα. Γιατί είναι και 11 χρονών. Και του έχω βάλει και λουρία, που είναι το relaxing music, όποτε φεύγω. Του έχω βάλει, δηλαδή, το σπίτι είναι. Και δεν ξέρω τι να κάνω, να φύγει ή να μείνει. Μείνει εσύ, ξέρω εγώ. Αυτό τώρα, εντάξει, δεν σας λέω να το κάνετε ακριβώς έτσι, δεν σας λέω ότι μου πήγε τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Όταν θέλει κάποιος άνθρωπος απέναντί μας, ειδικά οι δικοί μας άνθρωποι, το βλέπω πάρα πολύ στα ζευγάρια. Και ο λόγος που ξεκίνησα με το χωρισμό της Μιλένας είναι γιατί πιστεύουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι μπορούμε να τους μιλάμε όπως θέλουν. Μπορούμε να τους συμπεριφερόμαστε όπως θέλουν. Ή είναι εντάξει, δεν χρειάζεται να τον ακούσω. Να σας πω κάτι. Υποτίθεται, επιλέγουμε κάποιους ανθρώπους να είναι γύρω μας που τους θέλουμε να είναι μια ζωή, σωστά. Και αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουμε, κάνουμε όλα τα λάθη των σχέσεων. Δηλαδή, είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό να μιλάω ευγενικά στο φαρμακοποιό μου, στο γιατρό μου, στο γείτονά μου, και να μην μιλάω ευγενικά στο φίλο μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου. Να το κάνω με τους ξένους και να του λέω ότι επειδή είσαι δικός μου, ναι, πραγματικά η πιο άθλια φράση που έχω πει στη ζωή μου. Επειδή είσαι δικός μου, μπορώ να σου μιλάω και να κάνω ό,τι θέλω.